Τα πήρε στο κρανίο ο αντιδήμαρχος παιδείας Τάκης Πετρόπουλος, ο οποίος έγινε μάρτυρας επεισοδίου το πρωί της Κυριακής στο Παμπελοπονησιακό στάδιο της Πάτρας, όταν διευθυντής σχολείου έκανε παρατηρήσεις στον προϊστάμενο της διαδικασίας και μάλιστα σε έντονο ύφος. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κύριος Πετρόπουλος στο Sky 89,4, ο συγκεκριμένος διευθυντής είναι αδελφός επικεφαλής παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Πετρόπουλος άφησε αιχμές για τη συμπεριφορά του και τόνισε πως οι εργαζόμενοι έδιναν μάχη για να τα καταφέρουν και μάλιστα επί πολλές ώρες, αφού οι 35.000 μάσκες έφτασαν με φορτηγό στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου και η διανομή έγινε το πρωί της Κυριακής. Όλοι οι διευθυντές μας έδιναν συγχαρητήρια, εκτός από έναν, κατέληξε ο κύριος Πετρόπουλος. Συνεπώς ήταν η καλύτερη λύση αυτή. Τώρα, τα περί σακουλών, μπλε σακούλα, κίτρινη σακούλα, δεν έφτασε σακούλα κτλ. Αυτά είναι στη σφαίρα της αστειότητας. Εγώ με μία λέξη τα χαρακτηρίζω, είναι η αντιπολίτευση της σακούλας, της τσουκνίδας και της κουρτίνας. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο πατραϊκός λαός έχει γνώση, βλέπει, είδε. Ελέγχθηκε κάτι άλλο, κύριε Φλαμή. Τι? Ότι κάποιοι διευθυντές διαμαρτυρήθηκαν. Αυτό είναι ψευδές. Οι διευθυντές στο σύνολό τους μας έδωσαν συγχαρητήρια. Οι διευθυντές και αυτό τα δημοσιεύματα αυτά που είδαν αυτά τα πράγματα, δεν λέει, ας πούμε, ότι οι διευθυντές έχουν φορείς. Έχουν το Σύλλογο Διευθυντών, έχουν την ΕΛΜΕ, έχουν το Σύλλογο Δασκάλων. Δεν βγήκε κανένας φορέας. Γενικά λέει, και θα σας πω ποιος διευθυντής διαμαρτυρήθηκε, κύριε Φλαμή. Διαμαρτυρήθηκε διευθυντής, προσπάθησε μάλλον να δημιουργήσει θέμα, αλλά αποσοβήθηκε, αδερφός επικεφαλής αντιπολιτευτικής παράταξης του Δήμου. Α. Και βεβαίως διαμαρτυρήθηκε. Έχει τον επικεφαλής της παράταξης και ο αδελφός του, που είναι διευθυντής, έκανε διαμαρτυρία για τις μάσκες. Είτε από αφέλεια, είτε προβοκατόρικα, δεν ξέρω, ο ίδιος θα βγει και να το πει, προσπάθησε να δημιουργήσει ένα επεισόδιο, φώναζε δηλαδή, με ένα στέλεχος της Δημοτικής Αρχής. Παρενέβην λοιπόν εγώ, μου είπε ότι είναι ιδιωτική συζήτηση. Αυτό έγινε διαζώσεις δηλαδή, ήσασταν μπροστά. Περίμενε στην ουρά. Εγώ μίλαγα με τον καθηγητή Πανεπιστημίου, τον κύριο Γιώργο Αντρουλάκη, ο οποίος μας έδωσε και συγχαρητήρια, είχε έρθει με τη σύζυγό του που είναι νηπιαγωγός, και άκουσα φωνές. Πήγα εκεί, μου είπε ότι είναι μια ιδιωτική συζήτηση και εσύ τι παρεμβαίνεις, αντιδήμαρχε, και του είπα αν είναι ιδιωτική συζήτηση, επειδή εδώ δεν θέλουμε εντάσεις και είναι μια δύσκολη κατάσταση, να σας παραχωρήσουμε το γραφείο του Προέδρου του Πανεπιστημιακού Σταδίου, να πάτε με το στέλεχος της Δημοτικής Αρχής να κάνετε την ιδιωτική σας συζήτηση. Φωναχτά και όπως θέλετε. Δεν έγινε κάτι άλλο. Άλλος ένας διευθυντής απευθύνθηκε σε ένα άλλο στέλεχος της Δημοτικής. Ποιο ήταν το παράπονο του, του αδελφού του επικεφαλής της παρατάξης? Δεν μπήκα επί της ουσίας, διότι μίλαγα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, τον κύριο Αντρουλάκη, ο οποίος σας λέω ότι μας έδωσε συγχαρητήρια για την άψογη διαδικασία. Βεβαίως είναι αλήθεια. Λέω, ποιο ήταν το παράπονο του, ότι δεν είχε πολλές μάρκες? Δεν το άκουσα και ούτε έγκαιρα, ότι τον κουβαλήσατε το Σάββατο. Την Κυριακή, κύριε μάλλον, Φλαμή, δεν το άκουσα και δεν ασχολήθηκα, διότι εμείς, κύριε Φλαμή... Να το θεωρείτε ύποπτο αυτό, το να παρέμβει, ας πούμε, και να κάνει φασαρία ο αδελφός? Δεν θέλω να το συνδέσω με τον επικεφαλής της παράταξης. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια ατυχής στιγμή του διευθυντή. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Δεν θέλω να πω... Θα σας πω κάτι άλλο. Ότι στο συγκεκριμένο διευθυντή, κύριε Φλαμή, στο σχολείο του, είναι δημοτικό, χρόνιζε ένα πρόβλημα 15 χρόνια τώρα και δεν λυνότανε, και το δρομολογήσαμε εμείς και είμαστε πρώτο θυρό να λυθεί. Δεν έχει κανένα παράπονο, έχω επισκεφθεί το σχολείο, έχουμε καλή σχέση και μου έκανε και εντύπωση. Γι' αυτό θέλω να πω ότι δεν ήταν μια προβοκατόρικη ενέργεια. Ήταν μια άτυχη στιγμή, συμβαίνουν. Υπήρξε ένας εκνευρισμός, αλλά δεν υπήρξαν διαμαρτυρίες από τους διευθυντές. Αντιθέτως, και σας λέω αν θέλετε, επειδή έχω και λογαριασμό στο Facebook, μπείτε στην ανάλογη ανάρτηση να δείτε ότι οι καθηγητές και διευθυντές μας δίνουν συγχαρητήρια για